ωρονάδωρον μοιάζει για την πλειονότητα των νέων ζευγαριών στη χώρα και ειδικά στην Κρήτη η αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα Σπίτι μου, που αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου ή άτοκου δανείου για αγορά κατοικίας. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ωφελούμενοι θα είναι 10.000 νέοι από 25 έως 39 ετών ή 5.000 ζευγάρια που θα πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίστηκαν. Το μεγαλύτερο αγκάθι ωστόσο για την υπαγωγή στο πρόγραμμα δεν είναι τόσο οι όροι, αλλά τα δισεύρετα ακίνητα. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Η δυνατότητα να βρουν σπίτι τα νέα ζευγάρια που μπορούν να ωφεληθούν αυτού του δανείου είναι πολύ μικρή, θεωρώ. Δίδεται το ανώτερο τα 150 χιλιάρικα. Το θέμα είναι ότι για να δανειοδοτήσει η τράπεζα οποιοδήποτε σπίτι πρέπει να είναι και πολεοδομικά εντάξει, δηλαδή τακτοποιημένο, να μην έχει αυθαιρεσίες και γενικά να μην έχει και βάρη που υπερβαίνουν την αξία του ακινήτου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το πρόγραμμα υποστηρίζει τη δανειοδότηση για ακίνητα που θα χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία, έχουν εμπορική αξία έως 200.000 ευρώ όπως αυτή αποτυπώνεται στο Συμβόλαιο Αγοράς, έχουν μέγεθος έως 150 τετραγωνικά, έχουν παλαιότητα τουλάχιστον 15 έτη κατά τον χρόνο της αγοράς και βρίσκονται εντός οικιστικής περιοχής. Με 150.000 τώρα να βρεθεί σπίτι. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί ένα σπίτι των 70 τετραγωνικών παλιό, δεκαετίας του 70. Εάν θέλουμε για μεγαλύτερο, θα πάμε σε άλλα επίπεδα τιμών. Το κύριο όφελος για τους νέους που θα καταφέρουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου είναι ότι εξασφαλίζουν χαμηλότερη δόση για την αποπληρωμή του δανείου, καθώς το 75% του ποσού χορηγείται άτοκα από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Για τρίτεκνους και πολυτεκνούς μάλιστα, τα δάνεια χορηγούνται άτοκα με 100% επιδότηση του επιτοκίου. Όσον αφορά τις μονοκατοικίες, εκεί τα πράγματα είναι πιο απλά. Μπορεί ο καθένας να βρει τον κατάλληλο χώρο, την κατάλληλη μονοκατοικία, η οποία είναι συνήθως είτε στα κέντρα των πόλεων της Κρήτης ή σε κοντινά χωριά που εκεί είναι φτηνότερο το κόστος. Ενδεικτικά για δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής στα 30 χρόνια και επιτόκιο 5,8%, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται κανονικά στα 587,52 ευρώ, ενώ με την επιδότηση μειώνεται στα 342,87 ευρώ. Και για τρίτεκνους και πολυτεκνούς η δόση περιορίζεται στα 277,78 ευρώ. Οι τιμές έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα και δεν νομίζω ότι ειδικά εδώ στα Χανιά θα βρεθούν εύκολα σπίτια για να μπορέσουν να πάρουν τα νέα ζευγάρια που θα ζητήσουν στον νομό Χανίων να βρουν σπίτι με αυτά τα χρήματα. Την ίδια στιγμή και τα εισοδηματικά κριτήρια με μίνιμουμ μισόδημα 10.000 ευρώ πιθανόν να λειτουργούν ανασταλτικά, δεδομένου ότι η αξιολόγηση χορήγησης των χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας στους νέους θα γίνει με αμιγώς τραπεζικά κριτήρια.